Όπως κάθε χρόνο, πόσο μάλλον φέτος με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή, η Ομογένεια δεν μπορούσε παρά να βρεθεί ξανά στους δρόμους καταδικάζοντας το βάρβαρο και διαρκές έγκλημα κατά της Κύπρου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ομοσπονδία Κυπριακών Αμερικανικών Οργανώσεων, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα και άλλους οργανισμούς της Ομογένειας, καταδίκασαν την εισβολή του Ατίλα και την για 50 χρόνια συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή του 37% της Κύπρου. Μέλη της Κυπριακής και Ελληνοαμερικανικής κοινότητας, αξιωματούχοι και εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών συγκεντρώθηκαν αρχικά στο μνημόσυνο που τελέστηκε προϊσταμένου του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου στον Εθνικό Ναό του Αγίου Νικολάου στη Νέα Υόρκη και ακολούθως μαζί με τα μέλη της ΝΕΠΟΜΑΚ Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησαν πορεία μνήμης σε κεντρικούς δρόμους της Μεγαλούπολης. Να τερματίσει την τουρκική κατοχή της Κύπρου κάλεσε την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ο Φίλιπ Κρίστοφερ, πρόεδρος της ΨΕΚΑ, σε μήνυμά του με αφορμή την 50η επέτειο από την τουρκική εισβολή. Το κράτος ταραξίας του ΝΑΤΟ πρέπει να λογοδοτήσει. Πριν από 50 χρόνια, στις 20 Ιουλίου 1974, η ελληνοαμερικανική κοινότητα παρακολουθούσε έκπληκτη τα αμερικανικά όπλα που πληρώνονταν από τους φόρους μας να χρησιμοποιούνται από την Τουρκία για να εισβάλλουν, να σκοτώσουν και να βιάσουν χιλιάδες Ελληνοκύπριους και να διενεργήσουν εθνοκάθαρση διώχνοντας 200.000 ανθρώπους από τις πατρογονικές τους εστίες και να δημιουργήσουν ένα κράτος μαριονέτα στο κατεχόμενο 37% του νησιού. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΨΕΚΑ, τα τελευταία 50 χρόνια η ελληνοαμερικανική κοινότητα, η οποία έχει συνεισφέρει με αμέτρητους τρόπους στις Ηνωμένες Πολιτείες, έκανε τα πάντα για την ανάπτυξη συλλογικής δράσης στο Κογκρέσο και την επίτευξη εμπάρκου στην Τουρκία, το οποίο στη συνέχεια άρθηκε με την υπόσχεση ότι η Τουρκία θα τηρήσει τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και θα αποσύρει τα 40.000 κατοχικά στρατεύματά της από την Κύπρο. Με συνθήματα, σημαίες, πανό, πλακάτ αλλά και φωτογραφίες αγνοούμενων συγγενών, πάνω από 500 ομογενείς βρέθηκαν έξω από την πρεσβεία της Τουρκίας στο κεντρικό Λονδίνο, διεκδικώντας την απόσυρση των κατοχικών στρατευμάτων από το νησί και τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων της τουρκικής εισβολής. Την ίδια ώρα διοργανώθηκε και αντισυγκέντρωση από τουρκοκυπριακές οργανώσεις με σαφώς μικρότερη συμμετοχή. Υπό διακριτική αστυνομική επιτήρηση, ωστόσο, οι δύο πορείες ολοκληρώθηκαν χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις. Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία διοργάνωσε την πορεία, επέδωσε παράλληλα επιστολές ψηφίσματα στον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Σερ Κιρ Στάρμερ, και στον πρέσβη της Τουρκίας στο Λονδίνο, Οσμάν Κοραή Ερτάς. Τη διατήρηση της πάγιας Βρετανικής θέσης επί της λύσης του Κυπριακού επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο νέος Υφυπουργός Εξωτερικών και αρμόδιος για θέματα Ευρώπης, Στίβεν Ντάουντι. Για υπερβολικά πολύ καιρό, τώρα ο λαός της Κύπρου είναι διαιρεμένος. Στην 50η επέτειο των γεγονότων του 1974, το Ηνωμένο Βασίλειο δηλώνει εκ νέου τη δέσμευσή του σε μια διαρκή, συνολική και δίκαιη λύση προς όφελος όλων των Κυπρίων, εντός των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών για μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα.